Γνώμη για κούλι και μέτρα. Καλό κόμεντι. Κακό έβαλε, βοηθάει το λαό. Έτσι κι αλλιώ πάλι αυτό θα βγαίνει. Ποιο βοηθάει. Ο Κούλι. Ποιο βοηθάει. Το λαό δεν το βοηθάει. Με τα μέτρα. Ποιο βοηθάει. Θεία, ποιο βοηθάει. Εσύ. Το λαό το δικό μα. Ποιο λαό βοηθάει το ελληνικό. Ναι. Πώ. Ναι, έτσι λέει αυτό. Τι λε τρελάθηκε. Ποιο το είπε αυτό. Γνώμη είπε, δεν βοηθάει. Ποιο βοηθάει. Πληρώσανε. Βάλαν τον κόσμο να πληρώσει. Βάλαν τον κόσμο να πληρώσει. Και τώρα δεν θα πάρει ούτε τα λεφτά πίσω. Θα πάρει λιγότερο ακόμα και από το 60% σε κάποιους από τα 600 ευρώ. Σου κάνω ένα απλό παράδειγμα, Κώστα. Ναι, πες το και να τελειώνω. Έχω δώσει εγώ 2.000 ευρώ ΔΕΗ. Okay. Έρχονται και μου λένε, αν υποθετήσουμε ότι τα υπολογίζουν σωστά, ότι θα πάρω 1.200 ευρώ πίσω. Σου λένε ότι θα πάρει το 60% από τι θα είναι η υπερχρέωση. Ωραία. Από το 60% από τα 1.200 είναι 720. Τα βάνη δίνουν 600 ότι μπορεί να πάρει. Σωστό. Άρα παπάρια 60% παίρνεις. Δεύτερον, από τα λεφτά που δώσαμε, τα 1.200, το 90% που πήραν οι εταιρείες θα το δώσουν στο κράτος πίσω. Σωστό, σωστό. Το 90% τους μένουν 120 ευρώ σε εταιρείες. Τσέπη, τσέπη, τσεπάτα. 108 μένουν λοιπόν. 108. Δηλαδή η αιμορροίδα παραμένει. Δηλαδή οι άνθρωποι πήραν τα λεφτά του κόσμου και τώρα δίνουν πίσω βοήθημα για να νομίζουν ότι ο κόσμος έδωσε πίσω λεφτά. Μιλάμε για φρικτή περίπτωση. Ποιος μαθηματικός το έκανε αυτό. Τι ποιος μαθηματικός. Του κράτους. Μιλάμε για τρελούς. Δίνουν στον κόσμο καθρεφτάκι για ηθαγενείς τους. Λένε ορίστε αυτά είναι τα λεφτά. Σας δώσαμε και λεφτά να πάτε διακοπές. Τους τα δώσαμε εμείς το χειμώνα και μας τα κράτησε ο Κούλης για να πάμε διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη που μας τα χάριστη. Που μας τα πήρατε κανονικά. 4 επί ρήτρα. 4 επί ρήτρα. Και η ρήτρα παραμένει άλλους 2 μήνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το παπάδι θα το φάμε. Θα φάμε το ταψί της μαμάς. Πάμε στο ταψί. Πάμε στο ταψί. Για πάμε. Θα το πάρει έτσι. Θα το πάρει. Το λίμπερο, ο Μαρινάκης. Δεν το πιστεύω. Έτσι. Δεν το πιστεύω. Καλό είναι για εμάς αυτό ή κακό. Σαν κομμουνιστής πώς το βλέπεις. Σαν κομμουνιστής τι. Οι επενδύσεις είναι επενδύσεις. Αν πληρώνει σωστά ο εργοδότης, είναι επενδύσεις, επενδύσεις. Τους άλλους είχαν σεζόν στη Μύκονο και τους βάζανε μέσα ένα κοντέινερ και κοιμότανε. Πού? Στη Μύκονο. Πηγαίνανε για σεζόν και τους γαμοκοπούσανε. Αβέρτα κουβέρτα. Πώς νόμιζε ο εργοδότης ότι το τσέχνε σε ένα κοντέινερ να κοιμούνται και δεν θα μιλάνε. Δεν λένε κουβέντα. Τον πλακώσαν τον εργοδότη. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που του ζητάει ο εργοδότης πίσω το δώρο. Του δίνουν το δώρο και πάνε μετά με security και του τα παίρνουν μέσα από τα χέρια. Security. Και δεν μιλάει κανένα. Μακιά δηλαδή. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τώρα δε. Αλλά αυτό είναι ο κανόνα, δεν ξέρω. Ναι, προφανώ. Βάζουν το δώρο, πηγαίνουμε του security, του φέρνουν το δώρο πίσω. Και δεν έχουν βρει δύο που είμαι, που είμαι κατά τη Βεστέλη. Δεν έχουν βρει δύο πάρτι μου. Τι κάνετε, μόνο μαλάκε. Τι κάνετε, δηλαδή, ούτε άσο, ούτε δύο, ούτε τρία πάνε. Δηλαδή από εμά βρήκατε. Οι εταιρείε τώρα για να καταλάβει αυτό που έγινε με τη ρήτρα, παίρνουν λεφτά και οι εταιρείε, κρατάει λεφτά και το κράτο και σου λέει μετά το κράτο, α, εμεί σου εμφανίζουμε και κέρδη. Λεφτόδεντρα. Λεφτόδεντρα. Δηλαδή μα δώσαν την κεφαλιά 4 μήνες κανονικού και άλλου 2 μήνες που θα μείνει η ρήτρα. Και δεν μιλάει κανείς. Και θα βγει και θα σου πει, θα προκήρυξε εκλογή, θα σου πει, αχ, εμείς σας δώσαμε και μέχρι 600 ευρώ. Όχι σε όλους. Όχι σε όλους 600 ευρώ. Αναλογικά με τι πληρώσανε. Και ο κόσμος θα πει, αχ, τι καλά, με δώσανε και τα λεφτά, τι καλοί άνθρωποι που είναι. Ενώ μας έχουν πάει τρένο. Όχι, εντάξει, δεν θα το φάω. Δεν θα το φάω. Και σε έδωσε και για τη βενζίνη, πόσα λεφτά σε έδωσε για τη βενζίνη. Α, δεν πήγα το επίδομα τη βενζίνη πότε, 13 ευρώ. Τα βάλαμε στην άκρη για να πάμε διακοπές. Σα ευχαριστούμε πολύ. 40. Τι, 40. Ευχαριστούμε πολύ, θα πάμε διακοπές με τα 40. Ξυλώθηκε. Και από τη μέρα που έγινε αυτό το πράγμα, ανέβηκε 10 λεπτά η βενζίνη. Και νομίζω ότι έχουν να κάνουμε ηλίθιους, ρε. Δεν τι έχουν να κάνουν. Μα έχουν, νομίζω ότι έχουν ακόμα ηλίθιους. Μόλις πει ο Ευαγγελάτος και ο άλλος εδώ, το πιστεύουν. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Α, το δεν υπάρχουν. Και ο κόσμος, λέω, ανησυχεί, φοβάται, μπαίνει σε διαδικασία. Πει, αχ, έχουν δίκιο, τι καλοί άνθρωποι. Μας δώσανε πίσω λεφτά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δικά του λεφτά του δώσανε πίσω. Τα δικά του λεφτά του δώσανε πίσω του κόσμου και πανηγυρίζει. Εγώ αρνήθηκα να δώρω το δώρο σε σούπερ μάρκετ, το όνομα του παραπέμπει η ιστορία. Μην ναι, και με διώξανε. Και με διώξανε. Πώς θα ήταν το παιδί του Σαρώ και τη Λιάρα Κανέλη. Ποια είναι η Ιγκλέζου. Η τέτοια, η Ιγκλέζου, η Ασημίνα νομίζω. Δεν ξέρω, φατσικό. Άστο Νίκο, άστο, μαλακίες και μαλακίες, άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς, πάρτε τα λεφτά πίσω και μετά τους ξαναχειροκροτάμε. Τους ξαναχειροκροτάμε, μαλακίες και μαλακίες, η αλήθεια είναι αλήθεια. Δώσανε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Αυτά τα μαθηματικά στα χειράδια τα μάθετε. Ναι, εδώ Αττική, τα μάθαμε σε αυτούς που μπήκαν στην Αττική οδό και τους δώσανε 2.000 για να μην κάνουν μηνύσεις.
Σε ηλικία πέφτει άντρα ανάλογα. Έχει άντρα πέφτει και από τα 40. Σωστό, σωστό Μπιλ. Τα 40. Τα χιλιάρικα ποιος θα πει. Αυτοί που ήταν μέσα, οι ναι, οι εκλοβισμένοι, σου λέει οι εκλοβισμένοι θα πάρουν 2 χιλιάρικα και, και υπογράφουν ότι δεν θα έχουν καμία άλλη αξίωση. Άλλο λέω, τα έχεις δει. Ναι, όχι, όχι, δεν τα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον να έχεις πράξει. Θα. 40 ευρώ για 3 μήνες βενζίνη, λες και έχουμε αμάξει με 5 άλογα. Τι άλογα ρε, γαϊδούρια πρέπει να έχει. Θα πηγαίνεις έτσι. Ό,τι θέλουμε Γιώργο, ανάλογα. 40 ευρώ για 3 μήνες, σωστό. Καλά, δεν υπάρχει λαμπό για αυτό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.